Η Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου υποστηρίζει την προπαγάνδα της ομοφιλοφιλίας και ήρθε σε σύγκρουση με την FIFA. Αφορμή στάθηκε η απαγόρευση της τελευταίας να φορέσει ο αρχηγός της ομάδας περιβραχιόνιο με το σύνθημα One Love και το γνωστό ουράνιο τόξο στα παιχνίδια του Μουντιάλ. Πριν την έναρξη της διοργάνωσης, οι αρχηγοί 7 δυτικών εθνικών ομάδων της Γερμανίας, Ολλανδίας, Ελβετίας, Δανίας, Αγγλίας, Ουαλίας και Βελγίου, όπου η προπαγάνδηση της ομοφιλοφιλίας έχει γίνει νόμος, είχαν συμφωνήσει να βάλουν το περιβραχιόνιο με το εν λόγω σύνθημα και το ουράνιο τόξο σε ένδειξη στήριξης των δικαιωμάτων της LGBTQ κοινότητας. Επειδή στο Κατάρ υπάρχει ποινικοποίηση για την ομοφιλοφιλία, η FIFA απείλησε πως θα τιμωρεί με κίτρινη κάρτα πριν την έναρξη του ματς όποιον φορά τέτοιο περιβραχιόνιο. Οι Γερμανοί, σαν πρώτη αντίδραση στην πρεμιέρα με την Ιαπωνία, φωτογραφήθηκαν κρατώντας τα στόματα τους κλειστά, στέλνοντας το πρώτο μήνυμα κατά της FIFA, που όπως τονίζουν, καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα με την στάση τους. Το ίδιο έκαναν και οι Δανείοι, που τόνισαν πως δεν θα στηρίξουν τον Τζιάννη Ιφαντίνο στις επόμενες εκλογές. Οι Γερμανοί στη συνέντευξη τύπου για το ματς με την Ισπανία δεν εμφανίστηκε κανένας ποδοσφαιριστής σε ένδειξη διαμαρτυρίας και μόνο ο προπονητής, ο Χάνζι Φλικ, μίλησε για λίγο στους δημοσιογράφους. Μάλιστα, ο Φλικ δήλωσε πως δεν μπορεί να καταλάβει γιατί δεν επιτρέπουν στους παίκτες του να κάνουν δηλώσεις ακόμη και από το ξενοδοχείο, κάτι που έχει προκαλέσει ακόμα πιο έντονη αγανάκτηση. Η Γερμανική Ομοσπονδία σκέφτηκε μάλιστα να προσφύγει και στο Διεθνές Αθλητικό Δικαστήριο της Λοζάνης με την FIFA να απαντά πως δεν υπάρχει νομική βάση για μια τέτοια καταγγελία για να αντιστρέψει την απόφασή μας.